εκεί εδώ, από τον Αηλιά και κάτω μέχρι το Καλαμάκι, τώρα πάει πέρα του Μίτσου, από εκεί του Μουστάκα και πέρα είναι. Και εδώ έχει κάποιες εστίες τώρα εδώ από κάτω, ξέρεις. Το σφρατζούς είμαι τώρα, εγώ με τα περιοριστικά δεν μας αφήνει να περάσω με πέρα. Άνοιξε! Άνοιξε απλό! Δώδεκα! Κάπου εκεί με πήραν τηλέφωνο μένα, 12 η ώρα με πήραν ένα τηλέφωνο. Αμπέλια μέσα όλα τα κάψε. Τα πήδηξε. Το ξέρω νόμι. Ήταν καθαρό μέσα. Εντάξει, το πιο πολύ, το πιο πολύ. Αυτή η μεγάλη που βλέπω είναι τρύπια. Είναι τρύπια. Αυτή εδώ έχει ένα πρόβλημα, δεν κουμπώνει καλά με τον άλλο. Ας το νου τα πράγματα μόνο, εντάξει. Ναι, ναι. Τα πράγματά μας. Λέγαμε πως ζει. Κάτω κάτω τα έτσι ρουφλήσει τα λάει. Ναι, λέγαμε πως ζει. Που θέλαμε να έρθουμε να τον πάρουμε και λέμε τέρμα, τέλειωσε. Λέμε δεν μπορούμε να πάμε. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη, έχουν έρθει 2 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα. Έχει έρθει ένα πεζοπόρο τμήμα 7 ατόμων στο ελικοδρόμιο της χώρας, μεταφέρθηκαν ήδη στο μέτωπο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κενώσει 2 σπίτια στον οικισμό Καλαμακίου, 9 άτομα και 2 λουόμενοι που ήταν με μηχανή, απομακρύνθηκαν με το πλωτό του λιμεναρχείου και πάνω στο Γαύριο. Είμαστε εξέλιξη, είμαστε αισιόδοξοι, θα ελεγχθεί η φωτιά σύντομα.